Συνεχίζει να κατακαίει δασικές εκτάσεις η φωτιά στην Άνδρο, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή Βιτάλη συγκεκριμένα. Πάμε στον συνάδελφο Διαμαντή Μπασαντή για να μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στην Άνδρο. Μαρτυρίες, μάλιστα, Διαμαντή, κάτοικων κάνουν λόγο για πολλά καμένα ζώα και μελίσια. Ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε καμία απώλεια κατοικίας ή αγρικίας. Δεν είχαμε, οι πυροσβέστες που ήταν εκατοντάδες, 164 περίπου, μπήκαν στη μάχη της φωτιάς, εκ των οποίων οι 25 ήταν Γάλλοι, κινούμενοι με εκπληκτικά τεχνολογικούς τρόπους, κατάφεραν και έσβησαν μερικά κομμάτια που αν επεκτηνόντουσαν θα έφταναν στο καταπράσινο δάσος, στο Άνω Γαύριο, και θα κατέβαιναν προς το λιμάνι. Πού εντοπίζεται τώρα το πρόβλημα? Δεν εντοπίζεται τούτη τη στιγμή. Όλη η έκταση έχει σβήσει, αλλά σε όλη την έκταση, λόγω θυελωδών ανέμων, υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Τουλάχιστον 80 με 100 πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα, δεν μπορεί να τα προσδιορίσει η πυροσβεστική. Να υπολογίσετε, 3 βουνά της Άνδρου έχουν απανθρακωθεί τελείως. Διαμαντή, σε ευχαριστώ. Διαμαντή, σε ευχαριστώ πολύ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Δήμαρχο Άνδρου, τον κύριο Δημήτρη Λοτσάρη, για να μας μεταφέρει και εκείνος όλα τα νεότερα για την κατάσταση των πύρινων μετόπων στο νησί. Δήμαρχε. Καλησπέρα. Η φωτιά αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη έλεγχο. Είμαστε σε ετοιμότητα γιατί έχουμε συνεχίσει αναζωπυρώσεις στα διάφορα μέτωπα. Αλλά νομίζω ότι και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων, αλλά και με τις επίγειες δυνάμεις που έχουν παραταχθεί στο σύνολο του μετώπου, ότι θα το ελέγξουμε αυτό το βράδυ και δεν θα έχουμε άλλα συνέχεια. Ελέγχθηκε λοιπόν από χθες βράδυ, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Άλλωστε, χθες έστειλε και μήνυμα 112 για τους κατοίκους στην περιοχή Γίδδες. Ναι, πράγματι, βγάλαμε απόφαση για εκένωση του οικισμού των Γιδών που είχε πρόβλημα. Ναι. Οριακά δεν μπήκε στο χωριό Βιτάλη. Mm-hmm. Μέχρι και τις 3:00 το πρωί είχαν παραταχθεί οι επίγειες δυνάμεις, που ευχαριστούμε πολύ που μας στείλανε και ενισχύσεις. Και από Τίνο και από Σύρο και από Αθήνα και από Γαλλία. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή αυτή και νομίζω ότι αν δεν είχαμε όλη τη στήριξη, η ζημιά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τι άνεμοι πνέουν στην περιοχή σήμερα, στο νησί σας, Δήμαρχε? Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 με 7 από 4. Μάλιστα. Μάλιστα, υπό έλεγχο λοιπόν η φωτιά στην Άνδρο. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να είστε καλά.